Πάτα το κουμπί, χτύπα τον καρκίνο είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας υποστήριξης των ανθρώπων που μάχονται τον καρκίνο και το οποίο υλοποιείται από την φαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνο και την Επιστημονική Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Είμαστε εδώ σήμερα και συμμετέχουμε στην καμπάνια «Πάτα το κουμπί, χτύπα τον καρκίνο». Και το μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο είναι ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας σε όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο και στις οικογένειές τους. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αριθμεί 33 μέλη, δηλαδή 33 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, είναι μέλη μας και παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς με καρκίνο. Οι δράσεις αυτές ποικίλουν από πόλη σε πόλη, ανάλογα με την εμβέλεια που έχει ο κάθε σύλλογος. Κεντρικός όμως συντονιστής όλων αυτών είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, η οποία εκπαιδεύει τα μέλη της, και αυτό το νόημα έχει και το συνέδριό μας που γίνεται αύριο Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Είναι συνυφασμένο με την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου και ουσιαστικά είναι εκπαίδευση των στελεχών για να μπορούν να στηρίζουν τους ασθενείς και να είναι όλοι οι σύλλογοι μια ζεστή αγκαλιά για τον καθένα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σήμερα, κύριε Καπουτσίδη, στους ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο? Το μήνυμα το οποίο οφείλουμε όλοι να στείλουμε, νομίζω, είναι ότι θέλουμε να είμαστε στο πλευρό τους, θέλουμε να ενημερωθούμε περισσότερο, να γίνουμε αλληλέγγυοι και θέλουμε να τους στηρίξουμε και να προσφέρουμε τη βοήθεια που τους αξίζει. Όλοι μας, κακά τα ψέματα, έχουμε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, ανθρώπους από το στενότερο ή από το ευρύτερο περιβάλλον που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν αυτή την ασθένεια. Οπότε όλοι μας, νομίζω, ότι έχουμε τις εμπειρίες μας. Καλό είναι να γίνουμε ακόμα πιο ευαισθητοποιημένοι, λοιπόν, και πιο αλληλέγγυοι. Αυτό. Κύριε Πουκοβίνα, πώς μπορούμε να προλάβουμε σήμερα τον καρκίνο? Αλλάζοντας τον τρόπο ζωής. 50% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν αλλάζοντας αυτό που καθημερινά κάνουμε. Να θυμάστε ότι είμαστε αυτό που επαναλαμβανόμαστε. Αυτό που επαναλαμβάνουμε. Από εκεί και πέρα, αλλάζοντας υγιεινή διατροφή, κάνοντας διακοπή στο τσιγάρο, ασκούμενοι, ελαττώνοντας τη χρήση αλκοόλ, ελαττώνοντας την έκθεση στον ήλιο, ελαττώνοντας την τοξική επίδραση του περιβάλλοντος, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει και η πολιτεία και η κοινωνία η ίδια στην καθημερινότητά της. Τι πρέπει να προσέχει ένας καρκινοπαθής σήμερα? Να προσέχει τις παγίδες που υπάρχουν στη διαχείριση του καρκίνου, παγίδες οι οποίες είναι η άκρητη πληροφόρηση μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης είτε από το ίντερνετ. Να έχει την οριμότητα να σκέπτεται ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι συλλογική υπόθεση, δεν είναι one man show, και να έχει την πειθαρχία να λειτουργεί κάτω από τις υποδείξεις του γιατρού σχετικά με το πώς μπορεί να ελαττώσει την όποια τοξικότητα των θεραπείων, αυξάνοντας τον ποιοτικό χρόνο ζωής και αναζητώντας το νόημα στη ζωή του. Μπορεί να αντιμετωπιστεί σήμερα ο καρκίνος? Σίγουρα η πρόοδος η οποία έχει γίνει σε επιμέρους είδη καρκίνων είναι εξαιρετικά ισχυρή. Καρκίνοι όπως ο καρκίνος του όρχεως, όπως κάποιες αιματολογικές κακοήθειες, μελάνωμα, καρκίνος πνεύμωνα, καρκίνος μαστού, είναι καρκίνοι οι οποίοι ήταν άλλοτε θανατηφόροι και τώρα έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης σχετικά με 10 χρόνια πριν, και σε αυτό συνετέλεσε η εγκυρότερη διάγνωσή τους και οι καινούργιες καινοτόμες θεραπείες.